λέει ότι αυτά που ακούσαμε είναι παρονιχίδα και μπορεί να είναι παρονιχίδα και υπάρχουν άλλα σημαντικότερα. Αν υπάρχουν άλλα σημαντικότερα που δεν έχουν καταγγελθεί, κακώς, αλλά κάποιοι δεν έχουν το θάρρος, δεν θέλουν, το έχουν ξεχάσει ή οτιδήποτε άλλο. Τι να κάνουμε, να παραγραφούν και παρονιχίδες επειδή κάποιες άλλες γυναίκες έχουν φάει περισσότερο ξύλο, αλλά δεν βγήκαν να το πούνε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, επειδή κάποιες φάγαν περισσότερο και δεν το είπανε. Αυτές που φάγαν λιγότερο ή κακοποιήθηκαν λιγότερο, δεν ξέρω πώς. Αν και υπάρχει ζυγαριά, δεν πρέπει να το πούνε ή πρέπει να τους δώσουμε άφεση σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν κάνει μικρότερα σε εισαγωγικά εγκλήματα σε σχέση με τα μεγαλύτερα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τι λογική είναι αυτή. Και αν ξέρει κάτι ο κύριος Χαϊκάλης, γιατί αν γνωρίζει συναδέλφους του ή οποιασδήποτε γυναίκες που έχουν υποστεί από ξύλο μέχρι οτιδήποτε. Υπάρχουν, μην βγει δημοσίως να το πει. Βαγγέλη, γιατί από εγώ βλέπω, πιστεύω τώρα για να πω και εγώ τη γνώμη μου. Υπάρχει τρόπος στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Χαϊκάλης είναι από την, γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι από την περίπτωση κλασική ανθρώπου που μόνος του έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του ξεκάθαρα. Και συνεχίζει. Διότι δεν έκανε κάτι το οποίο να τίνει στη σφαίρα του παραβατικού, είτε ποινικά είτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, έκανε κάποιες πράξεις, πίεσε κάποιες γυναίκες με κάποιο τρόπο. Βγήκαν στη ηθικά απαράδεκτες. Ηθικά απαράδεκτες. Είπε ένα συγγνώμη, το δικαιολόγησε, άκομψα, οκ, κτλ. Ο ομιλών σε ό,τι μια φορά, δεν ξέρω αν το λέει για μένα, δεν το λέει, αλλά σε ό,τι μια φορά, πολλές φορές έχω πει ότι πρέπει να γυρίσει στο θέατρο, την εξαιρετικό ηθοποιός, και παρότι δεν το ξέρει, να ψάξει να δει μήπως πίσω από τις προτάσεις που του έγιναν κρύβεται και ένας λιάγκας. Μήπως σε κάποιους παραγωγούς που του κάναν προτάσεις μέσα στο χειμώνα και βγήκαν και το είπα. Κρύβεται και ένας λιάκας που είπε: είναι καλός, πάρ' το να σου παίξει στο θέατρο. Και συμφωνώ μαζί του ότι λείπει η κομμωδία, η καλή κομμωδία. Και στην τηλεόραση και στο. Πώς το λένε, και, και στο θέατρο. Έλος, πόση Μάνη και πόση Κρήτη θα δούμε πια στην τηλεόραση. Ας δούμε και μια κομμωδία. Δεν σου λέω ότι είναι κακή η Μάνη και η Κρήτη. Εννοώ το δράμα, καταλαβαίνετε. Δεν έχω κάτι με τις περιοχές, τις αγαπάω ιδιαίτερα. Από τις ωραιότερες στη χώρα μας. Αλλά θέλει και λίγο κομμωδία να γελάσει το κελάκι μας. Και είναι καλός ο Χαϊκάλης. Από την άλλη. Ότι δεν πήγε καλά η παράστασή του στην Κύπρο, δεν στοχοποιήθηκε από κανένα δημοσιογράφο. Ήταν επιλογή του να πάει να δουλέψει σε μια συγκεκριμένη δουλειά, με μια συγκεκριμένη αισθητική, κακά τα ψέματα, με ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο δεν ξέρω αν πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι ο Παύλος Χαϊκάλης. Δεν είναι ότι ο κόσμος του έστρεψε την πλάτη επειδή τον τιμώρησε για το MeToo. Όχι. Δεν του άρεσε αυτό το οποίο. Πραγματικά πήγαν να παρουσιάσουν. Και οι συνάδελφοί του μίλησαν. Και όταν είπαν ψέματα, αυτό που είναι, οι ίδιοι λέγανε. Οι συνάδελφοί του τα λένε. Ότι εμείς είμαστε γεμάτοι και ότι εμείς κάνουμε κακό και λέμε ψέματα. Και βγαίναν οι ίδιοι και λέγανε ότι ήταν 7 άτομα. Εμείς τα λέγαμε. Και αν εμείς δεν το λέγαμε ότι ήταν 7 άτομα, θα ήταν περισσότερα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, γιατί προσπαθούν πάντα να βρουν ένα εχθρό, όταν ο εχθρός είναι τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο εαυτός μας και ο κόσμος που μας κρίνει καθημερινά. Δεν φταίει ο X παρουσιαστής που μπορεί να είναι και καλός και κακός και κάνει και λάθος εδώ. Πρέπει να τα βάλει με άλλους ο κύριος Χαϊκάλης και όχι με αυτούς που ετάξει στο μυαλό του, που είναι πιο κοντά σε αυτόν. Και πρέπει να καταλάβει και κάτι άλλο ο κύριος Χαϊκάλης. Καλός ή κακός αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική κάποια στιγμή. Να σώσει και αυτό στην πατρίδα. Και απέκτησε μια κορυφαία θέση στην θέση του Υπουργού. Υφυπουργού. Υπουργός Εργασίας. Ναι. Υφυπουργός Εργασίας. Άρα, καλός κακός θα κριθεί και διαφορετικά. Και πιο αυστηρά, παιδιά. Και πιο αυστηρά θα κριθεί. Δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης. Έχει υπάρξει και πολιτικός και κορυφαίος. Έχει περάσει από υπουργικό θόκο. Δεν μπορεί να είναι όλοι τα ίδια. Λοιπόν, και για να το κλείσω, για μένα μακάρι ο άνθρωπος να γυρίσει με μια καλή παράσταση που το αρμόζει. Και να πάει ο κόσμος να τον δει. Φαίνεται ότι δεν θέλει πάντως. Νομίζω δεν θέλει να δει κανέναν στον χώρο του. Πάντως το ψιλοσυζήτησε φέτος. Δεν ήταν τελείως αρνητικός. Το ψιλοσυζήτησε, έβαλε κάποιους όρους από ό,τι γνωρίζω. Δεν έγινε να αποδεχτεί και δεν προχώρησε στην εργασία. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Λοιπόν.